Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιστρέφει στη βάση του το κυβερνητικό επιτελείο μετά τη σύντομη πασχαλινή ανάπαυλα. Μιλώντας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Εφημερίδων, η Christine Lagarde ξεκαθάρισε πως εάν το ελληνικό χρέος δεν εγκαταστεί βιώσιμο, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με βάση λογικές παραμέτρους, τότε το Ταμείο δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Τις αναθεωρημένες οικονομικές προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία αναμένεται να γνωστοποιήσει σήμερα και αύριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις εκθέσεις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές και Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Οι εκλογικές ατασταλίες που παρατηρήθηκαν στο τουρκικό δημοψήφισμα θα μπορούσαν να έχουν μεταβάλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δήλωσε ο Αλεφ Κόρουν, Αυστριακός βουλευτής, μέλος της Αποστολής Παρατηρητών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχουν υποψίες ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια ψήφοι χειραγωγήθηκαν. Παρά το γεγονός πως ο εκλογικός νόμος επιτρέπει μόνο επίσημους φακέλους, το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο αποφάσισε αντίθετα από τον νόμο πως οι φάκελοι χωρίς επίσημη σφραγίδα θα γίνουν δεκτοί. Παράταση μέχρι τις 5 Μαΐου αναμένεται να δοθεί για τους ασφαλισμένους που καλούνται να καταβάλουν τις εισφορές του Μαρτίου στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Υπενθυμίστε πως η τελική ημερομηνία καταβολής των εισφορών είναι 28 Απριλίου, όμως μια παράταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ που συνεχίζει να είναι χαμηλή. Πτωτικά κινείται η χρημεστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 680,50 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,45%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr. We'll be right back.